Παρακαλώ. Ναι. Σας ακούμε. Μισό λεπτό να χαμηλώσω τη φωνή. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να ακούγομαι, γιατί η σύνδεση έγινε λίγο ξαφνικά, καθώς δεν είχα πρόσκληση. Γεγονός που σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω μαζί σας σύνδεση με Skype. Επειδή πριν έγινε μία αναφορά στην χθεσινή σύσκεψη με τον ΕΟΔΗ, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρξε καμία πρόσκληση στο πρόσωπό μου. Γεγονός που το θεωρώ απαράδεκτο, καθώς πιστεύω ότι σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει η συνένεση, η συνεργασία και η συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους φορείς. Και επειδή ακούστηκε ότι καλέστηκα έστω και την τελευταία στιγμή, να σας πω λοιπόν ότι η σύσκεψη ήταν στις 2.30 ώρα. Στις 3.30 ώρα δέχτηκα πράγματι ένα τηλέφωνο από τον Δήμαρχο Καστοριάς, ο οποίος μου είπε ότι θεωρούσε ότι σε αυτή τη σύσκεψη θα ήταν μόνο οι Δήμαρχοι με τον ΕΟΔΗ, αλλά είδε να έρχονται και άλλοι εκπρόσωποι, ο έτερος βουλευτής και ο περιφερειάρχης, και απλά ήθελε να μου διευκρινίσει το ότι δεν ευθύνεται αυτός για την πρόσκληση. Στη συνέχεια, και αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα, στις 4:10 μου έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο μου έλεγε νομίζω θα μπορούσες να έρθεις. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι πρόσκληση, δεν είμαστε παιδιά. Και θα το σταματήσω εδώ αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πιο σοβαρά ζητήματα. Η Καστοριά αντιμετωπίζει και γενικά η Δυτική Μακεδονία, αλλά ιδιαίτερα η δική μας περιφερειακή ενότητα, μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Έχουμε έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, έχουμε έναν μεγάλο αριθμό θανάτων σε σχέση πάντα και με τον πληθυσμό μας, και δυστυχώς, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, η κατάσταση φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Πλέον έχουμε κρούσματα ακόμη και σε ανήλικα παιδιά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον ύποπτα κρούσματα σε ανήλικα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γεγονός που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα με την υγειονομική ασφάλεια της περιοχής μας. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει μία προσπάθεια ως η διαχείριση που θα γίνει. Ιδιαίτερα στο νοσοκομείο μας να είναι μία διαχείριση η οποία θα διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού, να είναι ένα καθαρό νοσοκομείο με συχνές απολυμάνσεις, να γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου ώστε να έχουμε ένα καθαρό προσωπικό που εργάζεται, για να μπορέσουμε να στηριστεί και η υπόλοιπη κοινωνία σε αυτό. Εδώ λοιπόν, και χωρίς διάθεση κριτικής, αλλά επειδή δεν πρέπει να κρύβουμε τις αλήθειες σαν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, θέλω να πω ότι υπήρξαν λάθη διαχείρισης. Ακόμη και πριν από το πρώτο κρούσμα δεν υπήρξε κανένα μέτρο και καμία ενημέρωση για ανθρώπους οι οποίοι είχαν ταξιδέψει την κρίσιμη περίοδο των κρουσμάτων στην Ιταλία ή στους Αγίους Τόπους, καμία ενημέρωση κατά την επιστροφή τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο το σημειώνω, αλλά και πάλι θα πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να το τονίζουμε, γιατί προέχουν αυτή τη στιγμή άλλα πράγματα. Υπάρχει μία έλλειψη επίσημης ενημέρωσης. Θέλω να σας πω ότι στις 9 Τρίτου που έγινε το πρώτο περιστατικό, προσπάθησα να έχω μία επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους σε κεντρικό επίπεδο, ώστε από την δική μου πλευρά, καταθέτοντας προτάσεις, να προσπαθήσω να είμαι κρίσιμη. Από τις 11 Τρίτου έχω στείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας. Και λέω επιστολή, δεν λέω κοινοβουλευτική ερώτηση, γιατί δεν υπήρχε καμία διάθεση και ούτε τώρα υπάρχει, για να υπάρξει μια αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα. Η επιστολή αυτή δεν απαντήθηκε ποτέ. Στις 13 Τρίτου έστειλα
ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να ληφθούν έκτακτα μέτρα στην Καστοριά με βάση και την εισήγηση που κάνανε οι θεσμικοί φορείς. Ούτε αυτό απαντήθηκε. Επανήλθω στις 15 Τρίτου. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, σας λέω ότι οι προτάσεις ήταν συγκεκριμένες. Χαίρομαι που ακούω αυτές τις προτάσεις σήμερα. Λυπάμαι όμως, γιατί ήδη μιλάμε για 20 μέρες καθυστέρηση. Θα πρέπει το νοσοκομείο Καστοριάς να ενισχυθεί με υγειονομικό προσωπικό. Επιτρέψτε μου, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, ότι χθες η ανακοίνωση που έγινε και από τον Υπουργό Υγείας, αλλά και από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν μας καλύπτει και τη θεωρώ έναν υπεργό. Μας ανακοίνωσαν 17 άτομα ιατρικό προσωπικό για ενίσχυση της περιοχής, τα οποία εργάζονται ήδη στην περιοχή. Οι αγροτικοί μας γιατροί ήδη τις εφημερίες τους τις κάνουν στο νοσοκομείο. Το προσωπικό από το Κέντρο Υγείας του Άργου Σορεστικού έχει 10 μέρες που έχει πάει στο νοσοκομείο. Έχει γίνει το ίδιο με το Κέντρο Υγείας της Καστοριάς. Χρειαζόμαστε καινούριο προσωπικό. Έχουν γίνει 450 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα γιατρών και δεν έχει έρθει ούτε ένας στην Καστοριά. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και δεν υπάρχουν λόγοι για να μην γίνει αυτό. Χαρακτηριστικά θα σας πω πόσο άμεσα μπορούν να γίνουν αυτές οι προσλήψεις, φέρνοντάς σας ένα παράδειγμα. Τον Αύγουστο, στις 8 Αυγούστου, υπήρχε ένα κρούσμα, και αναφέρομαι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπήρχε ένα κρούσμα αφρικανικής πανόλης στη Βουλγαρία, με τον κίνδυνο ότι η αφρικανική πανόλη των χείρων μπορεί να φτάσει στη χώρα μας, έγινε τροπολογία από την σημερινή κυβέρνηση, εκτός ΑΣΕΠ, για πρόσληψη 50 κτηνιάτρων εκτάκτως. Και προσλήφθηκαν 50 κτηνίατροι εκτάκτως για την αφρικανική πανόλη των χείρων μέσα σε 2 ημέρες. Κοντεύει να περάσει ένας μήνας και δεν έχει έρθει ένας γιατρός στην Καστοριά. Από 19 Δεκεμβρίου έχει γίνει στο Συμβούλιο Κρίσεων της Τρίτης ΥΠΕ η οριστικοποίηση της πρόσληψης μόνιμου πνευμονολόγου. Γιατί όταν έκανε αίτηση ο κύριος Κοσμίδης για να μετατεθεί στην Κατερίνη, αμέσως κάναμε προκήρυξη. 19 Δεκεμβρίου έγιναν όλες οι τυπικές διαδικασίες. Στάθηκε η απόφαση από το Συμβούλιο Κρίσεων της Τρίτης ΥΠΕ στο Υπουργείο και ακόμη περιμένουμε το ΦΕΚ. Σε αυτή λοιπόν την κρίση, που η ειδικότητα του πνευμονολόγου είναι πάρα πολύ σημαντική, εμείς 4 μήνες περιμένουμε την δημοσίευση του διορισμού από το ΦΕΤ. Και λέμε ότι με 2 ώρες επίσκεψης πνευμονολόγου της Καστοριάς στο νοσοκομείο πριν από 20 μέρες λύθηκε το πρόβλημα. Η Καστοριά περνάει πολύ μεγάλη κρίση. Εγώ συμφωνώ με αυτό που άκουσα που λέτε για το εργαστήριο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της περιφέρειας, γιατί θα λύσει τα χέρια στους γιατρούς μας, καθώς στέλνουν πείγματα και κάνουν 3 και 4 μέρες να πάρουν αποτέλεσμα και μέσα σε αυτό το διάστημα η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται. Θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό να προχωρήσει και να προχωρήσει χθες. Όπως επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου πέρα από το ιατρικό προσωπικό και σε υλικά, ώστε αυτά να έχουν επάρκεια και να μην σκέφτονται οι γιατροί μας οι οποίοι έχουν εξουθενωθεί αν θα φοράνε μία μάσκα για 4 ώρες και να μην μπορούν να την ανανεώνουν. Και από εκεί και πέρα να υπάρξουν ειδικά έκτακτα μέτρα. Ειδικά έκτακτα μέτρα σημαίνει ότι η πολιτεία θα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης στην Καστοριά. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν όλοι ότι θα πρέπει σοβαρά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Εγώ χαίρομαι σήμερα γιατί πραγματικά θεωρώ το εργαστήριο πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν αρκεί. Θέλουμε κόσμο, θέλουμε προσωπικό και θέλουμε και ενότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τελιγιορίδου, για την παρέμβαση.